Ακόμα ένα εργατικό δυστύχημα στο Ρέθυμνο προστέθηκε στη μαύρη λίστα, με απολογισμό έναν 19χρονο άντρα νεκρό και έναν 20χρονο τραυματία. Το μεσημέρι της Κυριακής στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα Ρεθύμνου, κοντά στη Μονή Πρέβελη, ο εξκαφέας που χειριζόταν ο 19χρονος οδηγός ανετράπηκε και έπεσε σε γκρεμό, τραυματίζοντας θανάσιμα τον ίδιο και προκαλώντας σοβαρά τραύματα στον 20χρονο. Ένας 19χρονος, ο οποίος, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είχε εργασιακή σχέση με τη Μονή, πήρε ένα μηχάνημα το οποίο και αυτό ανήκει στη Μονή και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί και να χάσει τη ζωή του ο άτυχος 19χρονος. Οι δύο άντρες μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 19χρονου οδηγού και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του 20χρονου τραυματία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Καλή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και φέρει τραύματα στη σπονδυλική στήλη και στα πλευρά. Όπως γνωρίζετε, διακομίστηκε χθες στο νοσοκομείο μας. Μπήκε στην νευροχειρουργική κλινική. Σήμερα επιβλήθηκε σε χειρουργική νευροχειρουργική επέμβαση. Έγινε σπονδυλοθεσία και το νεαρός βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Στην σποδηλική στήλη, κατά κύριο λόγο, στα πλευρά, υπήρχε μια εξάρθρωση ώμου η οποία τακτοποιήθηκε στο Ρέθυμνο, αλλά μετά από την χειρουργική επέμβαση βρίσκονται όλα σε καλή κατάσταση. Την ίδια στιγμή, έντονη ανησυχία προκαλούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, με το εργατικό κέντρο Ρεθύμνου να καταγγέλει ότι ο άτυχος άνδρας δεν ήταν κάτοχος διπλώματος χειριστή για το μηχάνημα. Ένα μηχάνημα το οποίο, όπως τονίζουν, ανήκει στη Μονή Πρέβελη και δεν είχε καν τα απαραίτητα χαρτιά. Οι αδιευκρίνιστες συνθήκες, από τη στιγμή που δεν έχει την απαιτούμενη εκπαίδευση, την απαιτούμενη άδεια χειρισμού ενός μηχανήματος, δεν είναι αδιευκρίνιστες συνθήκες, είναι εκβιασμός από την οποιαδήποτε εργοδοσία να πάρει το μηχάνημα και να πάει να εκτελέσει εργασίες, χωρίς καν να έχει τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Δεν είχε δηλαδή δίπλωμα για να κάνει για να χειριστεί αυτό το μηχάνημα. Δεν είχε ακριβώς το δίπλωμα. Και το μηχάνημα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, δεν είχε ούτε άδεια κυκλοφορίας, ούτε ασφάλεια, ούτε τίποτα. Οι ευθύνες λοιπόν θα πρέπει επιτέλους να αποδοθούν, όσο ψηλά και αν φτάνουν, από όπου και αν προέρχονται, επιτέλους. Για μία ακόμη φορά, τα σωματεία ζητούν τη στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να πραγματοποιούνται έλεγχοι και να μην χύνεται αίμα εργαζομένων για ένα μεροκάματο. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2024, με τόσους χιλιάδες εργαζόμενους, το Ρέθυμνο αλλά και τα Χανιά να μπορούν να εξυπηρετηθούν από 4 ελεγκτές που είναι στο τεχνικό τμήμα στα Χανιά. Δεν γίνεται για 20, 30, 40, 50 ή 100 ευρώ που είναι το μεροκάματο να χάνουμε τις ζωές μας και να γυρίζουμε στο σπίτι μας νεκρούς, νεκροί και να αφήνουμε τις οικογένειές μας μόνες τους.